Χαίρετε, αγαπητοί μας φίλοι. Είμαστε πάλι μαζί. Μια νέα μας εκπομπή που μας αξιώνει ο Κύριος να βρεθούμε στην καθορισμένη ώρα και μέρα για να ακούσουμε τα μηνύματα Ορθοδοξίας. Θα συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις και μετά θα μπούμε στο κυρίως θέμα, ένα μέρος από τις πράξεις των Αποστόλων. Και συγκεκριμένα, στο 8ο κεφάλαιο. Κεφάλαιο Ήτα, που είναι ο διωγμός της Εκκλησίας. Οι πράξεις των Αποστόλων, λοιπόν, στο κεφάλαιο το 8ο, αλλά πριν από αυτό, καλό θα ήταν να πούμε λίγα πράγματα για τις ερωτήσεις των αγαπητών φίλων. Είναι η ερώτηση 209 που λέει «Γιατί ο πράος και ποιηκήσει Ιησούς στην περίπτωση των Φαρισαίων εκτόξευσε εκείνα τα φοβερά ουέ». Αγαπητοί φίλοι, όταν η περίσταση το καλεί, ο Κύριος διακατέχεται από θείον μένος, από θεϊκή οργή. Από οργή η οποία είναι απόλυτα δικαιολογημένη, αφού και ο Κύριος ο ίδιος ξεσπάει εναντίον των Φαρισαίων με εκείνα τα φοβερά ουέ. Είναι η δεύτερη φορά περίπου που τόσο απότομα ελέγχει ο Κύριος τους ανθρώπους. Είναι πράος, επιοικής, όπως μας λέει και ο αγαπητός φίλος, πράος και επιοικής, αλλά στην περίπτωση των Φαρισαίων εκτοξεύει τα φοβερά επικριτικά ουέ και επικρίνει την υποκρισία των Φαρισαίων. Έχουμε και άλλη μια περίπτωση, εκεί στο ναό, στον περίβολο του ναού, που παίρνει ένα μαστίγιο φτιαγμένο από σκοινιά, όπως περιγράφει ο Ευαγγελιστής, και από εκεί εκδιώκει τους εμπόρους οι οποίοι πολλούν και αγοράζουν εκεί μπροστά στο ναό. Τους ανατρέπει και τα τραπέζια των κολυμιστών, των αργυραμιβών, των αγοροπολισιών. Και θα φανεί για μερικούς σκληρό ίσως. Δεν μας λέει το Ευαγγέλιο, τους χτυπάει, τους εκδιώκει, τους φοβίζει να φύγουν. Αλλά τώρα έχουμε την περίπτωση των Φαρισαίων. Οι Φαρισαίοι είναι οι χειρότεροι των ανθρώπων. Είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν τη θεομπεξία και την υποκρισία, την εκμετάλλευση της θρησκείας και έτσι ξεχυλίζουν το ποτήρι της οργής του Θεού. Τους τηλιδεύει ο Χριστός αυτούς γιατί γίνονται, γιατί αναφεύγουν οι άνθρωποι από το Θεό αγανακτισμένοι. Ο φαρισαϊσμός λοιπόν είναι το μεγάλο αμάρτημα, γιατί γίνεται ανήρια εκμετάλλευση του ονόματος του Θεού προκειμένου να εκμεταλλευτούν και τους ιδίους τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους τους. Έτσι ο Ιησούς έχει θέσει βέν τα διακονήματα, αλλά επιστά την προσοχή, δεν καταργεί την ιεροσύνη, διότι ήταν ιερείς οι Φαρισαίοι της εποχής εκείνης, δεν καταργεί την ιεροσύνη, αλλά στηριτεύει την κακή, την υποκριτική, τη δόλια ιεροσύνη με αυτόν τον τρόπο. Και μας κάνει και εμάς προσεκτικούς στους σημερινούς χρόνους, όλους τους ιερείους, εκείνους οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν ούτε ίχνος υποκρισίας στην συμπεριφορά τους, ούτε να προσπορίζονται ωφέλη από το ποιμνιό τους. Διότι στην Εκκλησία ο Κύριος ήθελε να υπάρχουν θεία διακονήματα και όχι υπεροπτικά αξιώματα. Και πάμε στην 210 ερώτηση. Τι εννοεί ο Ιησούς λέγοντας «Εγώ δίνω το νερό που ξεδιψάει για πάντα». Μάλιστα. Αυτό είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο του Σαμαρίτιδος. Εκεί στο πηγάδι του Σιχάρ, που πήγε και ο Ιησούς. Αλλά αυτό το πράγμα, «δίνω το νερό που ξεδιψάει», το είπε και σε άλλη περίπτωση και έτσι διασταυρούμενα τα δύο αυτά μέρη, εδάφια της Αγίας Γραφής, δεν μας αφήνουν αμφιβολία ότι το νερό που ξεδιψάει είναι
Η χαρά που έχει ο πιστός μέσα στην ψυχή του, εκείνος που πιστεύει δηλαδή στον Ιησού Χριστό, έχει μια χαρά μέσα του, την οποία την αισθάνθηκα και οι μαθητές του, και αναβλύζει αυτή η χαρά σαν νερό μέσα, αλλόμενο, που πηγάζει μέσα από τον άνθρωπο. Είναι μια χαρά διαρκής και μόνιμη αυτή η χαρά της πίστεως. Είναι η γεύση της Αθανασίας της ουρανίου βασιλείας. Γεννιέται μέσα του μια πηγή νερού του πιστού αλλωμένου, η ζωή αιωνία. Η πίστη με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος και η χαρά είναι διαρκής και ζωηρή. Ο άνθρωπος του Θεού έχει μέσα του μια διαρκή χαρά, λόγω της πίστεως αυτής. Επίσης στο κεφάλαιο το 7ο του Ιωάννου, στο στίχο 38, επαναλαμβάνει και λέει, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη, όποιος πιστεύει σε μένα, ποταμοί εκ της κοιλίας του ρεύσους ύδατος ζώντος. Το είπε αυτό για το Άγιο Πνεύμα που θα λάβουν, που θα έπαιρναν εκείνοι που θα πίστευαν σε Αυτόν. Αυτό λοιπόν είναι το είδωρ, η πηγή, το Άγιο Πνεύμα, που ρέει μέσα στον άνθρωπο, πηγάζει μέσα στον άνθρωπο και αρδεύει την ψυχή του ανθρώπου συνεχώς για να μην βρίσκεται στην ξηρασία της απιστίας και της καταδίκης. Στο 24ο κεφάλαιο είναι μια ερώτηση και αυτή. Περιγράφει το τέλος του κόσμου. Μήπως όμως είναι και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ? Μάλιστα, στο 24ο κεφάλαιο πράγματι ο Κύριος περιγράφει και το τέλος του κόσμου, αλληγορικός όμως και την καταστροφή του Ιουδαϊκού Βασιλείου, της Ιερουσαλήμ δηλαδή. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ προφήτευσε ο Ιησούς, λαμβάνει χώρα 37 ακριβώς έτη μετά την ανάληψη του Κυρίου. Μετά την έξοδο του Κυρίου από τον κόσμο αυτό, που είναι η ανάληψη, την Ανάσταση πρώτα, την 40 μέρες εμφάνιση στους μαθητάς και στους άλλους ανθρώπους, σε 500 ανθρώπους λέει εμφανίστηκε ο Κύριος, περίπου, σε όλους εκείνους που θα τον πίστευαν και θα τον δίδασκαν στα έθνη, διότι περί αυτού επρόκειτο. Ο Κύριος εμφανίστηκε μόνο σε εκείνους οι οποίοι τον πίστεψαν και τον δίδαξαν. Όχι σε εκείνους οι οποίοι ήταν κακοπροαίρετοι και δεν θα τον πίστευαν. Μετά από 37 χρόνια λοιπόν, το έτος 70 μετά Χριστόν, γίνεται η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Είναι ένα μεγάλο σημάδι αυτό και απόδειξη της αληθείας των Ευαγγελίων. Εκτός του ότι υπάρχουν πράγματα που έγιναν εκεί, όπως η βεβήλωση, η καταστροφή του ναού της Ιερουσαλήμ από τους στρατιώτες του Τίτου, ή Τίτο, όπως θέλετε, σε αντιστοιχεία με τη βεβήλωση του ναού από τον Αντίχριστο. Εκεί έγινε τότε, όπως μας λένε οι ιστορικοί της εποχής, μέγας λοιμός. Πείνα δηλαδή φοβερή, διότι η πολιορκία ήταν ασφυκτική, δεν μπορούσαν να πάρουν τρόφιμα απ' έξω και άρχισαν να λοιμοκτονούν. Είναι η προεικόνηση μιας παγκόσμιας πείνας επί του Αντιχρίστου προς το τέλος δηλαδή του καιρού, προς το τέλος των αιώνων. Όταν οι δύο προφήτες, ο Ενόχ και ο Ηλίας, θα κλείσουν τον ουρανό για 3,5 χρόνια, τότε θα γίνει φοβερή ανομβρία στην εποχή του Αντιχρίστου. Επίσης, τότε στην Ιερουσαλήμ, πρώτης καταστροφής τους, ζούσαν αμέριμνοι οι άνθρωποι. Έτσι θα γίνει και το τέλος του κόσμου. Δηλαδή, πρώτης Δευτέρας Παρουσίας, οι άνθρωποι θα έχουν έκλειτη ζωή, όπως στην εποχή του Νόε, και θα ζουν αμέριμνοι, ασυλλόγιστα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ενώ πλησιάζει η καταστροφή τους. Μας καλεί λοιπόν σε γρήγορη και προσοχή και προσευχή βεβαίως, ξύπνους και προσκαρτερούντες, τον ίδιο τον Κύριο. Ναι, Κύριε Ιησού, ελθέ, είπε ο Ιωάννης, την τελευταία απόστροφο της Αποκαλύψεως. Όταν μιλάει για την καταστροφή του κόσμου την τελική, λέει ότι θα σελευτούν οι παγκόσμιες δυνάμεις, τα άστρα θα πέσουν και η σελήνη θα σκοτιστεί. Και μετά αμέσως όλο το στερέωμα, όλο το στερέωμα του σύμπαντος θα κλονιστεί και θα αλλαχτεί, όπως μας λέει το κεφάλαιο αυτό. Και τότε κάθε άνθρωπος, λέει, θα δει το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Το σημείο του Υιού του ανθρώπου δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο Σταυρός του Κυρίου, ο οποίος θα λάμψει στο στερέωμα, στον ουρανό, περισσότερο λαμπρά από τον ήλιο. Λαμπρότερος θα είναι ο Σταυρός παρά ο ήλιος, τη Δευτέρα Παρουσία, τελευταία μέρα του κόσμου, τη μεγάλη μέρα. Και θα τον θρηνήσουν πολύ, βλέποντάς τον, θα θρηνήσουν πολύ.
Και τότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα μαζέψει ο Κύριος όλους τους εκλεκτούς, θα τους βάλει δεξιά του και τους άλλους αριστερά. Αυτά περιγράφονται στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Καλό είναι να το κοιτάξουμε από μέσα και να δούμε πώς θα περιγράφει ο Κύριος κομμάτικο, γραμμή προς γραμμή, σημείο προς σημείο, τι θα συμβεί. Η προφητική δύναμη αυτής της προφητείας φτάνει και μέχρι της εποχής μας και πολλοί σύγχρονοι μελετητές αντλούν στοιχεία βέβαια από το κεφάλαιο αυτό, μια γνώση δηλαδή, για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στον κόσμο σήμερα. Σε συνδυασμό με την Αποκάλυψη, μπορεί κανείς να συμπεράνει τη μόλυνση του περιβάλλοντος, γιατί μιλάει η Αποκάλυψη για αυτή τη μόλυνση, την πτώση πιθανών των ισχυρών πυρηνικών όπλων, περιγράφεται στην Αποκάλυψη σαν φιάλες, τον εκφυλισμό της ανθρωπότητος, επίσης την άνοδο των Ορθοδόξων λαών, το χάραγμα του 666 και τέλος την προστασία του Θεού στους πιστούς. Το διωγμό των πιστών αλλά και την προστασία του Κυρίου σε αυτούς. Δεν θα τους αφήσει, δεν θα αφήσει τους δικούς του ανθρώπους ο Κύριος να ταλαιπωρηθούν πέρα από τις δυνάμεις τους. Αυτά μπορούσαμε να πούμε τώρα για το κεφάλαιο το 24ο που είναι κεφάλαιο αφενών με της καταστροφής της Ιερουσαλήμ, αφετέρου δε της καταστροφής της Παγκοσμίου κατά τον καιρό του Αντιχρίστου. Υπάρχει μια αναλογία. Δηλαδή, όπως τότε οι άνθρωποι ξέφυγαν, σταύρωσαν τον Κύριο, έπεσαν στο μεγαλύτερο, στο βαρύτερο αμάρτημα εκείνης της εποχής. Ήταν τόσο διεφθαρμένοι οι Ιουδαίοι εκείνη την εποχή που δεν αντιλήφθησαν τον Μεσσία. Δεν κατάλαβαν την πραότητα, την αγαθότητα, το μεγαλείο του Ιησού Χριστού που ήρθε σαν άκακο, αρνή, σαν ταπεινός άνθρωπος. Αλλά τον εξευτέλισαν, τον έβρισαν, τον βλασφήμισαν και τέλος τον εκάρχωσαν στο σταυρό του μαρτυρίου. Παρόμοιοι νοοτροπία, παρόμοιοι άνθρωποι θα υπάρχουν και στην εποχή εκείνη που θα τελειώσει ο κόσμος. Θα είναι αρνησίχριστοι οι άνθρωποι, αντίχριστοι όπως μας λέει και ο Κοσμάς Σωτολός. Πολλοί μας ρωτούν πώς θα αναστηθούμε για τη Δευτέρα Παρουσία. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία νομίζω έχουμε απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά μια και βρέθηκε τώρα εδώ, είναι η 212, ας προσπαθήσουμε να δώσουμε και εδώ μια απάντηση. Είναι δύσκολη αυτή η ερώτηση, πολύ δύσκολη. Πώς θα αναστηθούμε κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Βασικά θα πάρουμε μόνο τα στοιχεία αυτά που μπορούμε να έχουμε από το Ευαγγέλιο. Μια γενική απάντηση στο θέμα αυτό είναι πως θα αναστηθούμε κατά τον τύπον, όπως δηλαδή αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Όχι δηλαδή πως θα σταυρωθούμε και θα αναστηθούμε, αλλά κατά την Ανάσταση των σωμάτων, διότι οι ψυχές δεν πεθαίνουν, θα ενωθούν οι αθάνατες ψυχές του κάθε ανθρώπου με το δικό του σώμα, όπως πήρε το σώμα του και ο Ιησούς Χριστός από τον τάφο την εποχή της Αναστάσεώς του, την ημέρα της Αναστάσεώς του. Θα πάρουμε δηλαδή σώμα ενωμένο με την αθάνατη ψυχή μας. Ο Χριστός έγινε τύπος της δικής μας Αναστάσεως. Αυτό αρκεί να το ξέρουμε. Τώρα το πώς θα είναι το σώμα, εδώ υπάρχουν κάποιες διαφορές στην ερμηνεία. Ο Κύριος πήρε ένα σώμα το οποίο έμπαινε μέσα από πόρτες, όπως ξέρουμε. Δηλαδή από κεκλεισμένων των θυρών. Πήρε ένα σώμα το οποίο δεν είχε ανάγκη φαγητού, ποτού και ξεκουράσεως. Ένα σώμα, θα λέγαμε, αθάνατο και αιώνιο. Όχι θνητό, αθάνατο σώμα πήρε. Έτσι θα είναι και το δικό μας σώμα, αθάνατο. Τώρα λεπτομέρειες, μερικοί λένε ότι θα είναι άειλο. Δεν θα είναι άειλο, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι ορατό σώμα. Αφού και ο Κύριος όφθη τις μαθητές αυτού. Έγινε ορατός, δηλαδή, στους μαθητές. Θα είναι όμως αθάνατο, αυτό είναι σίγουρο. Και δεν θα έχει τις ανάγκες που έχει το γήινο σώμα. Θα ολοκληρωθεί λοιπόν πάλι ο άνθρωπος και θα κρυθεί. Το σώμα αυτό του αναστημένου ανθρώπου θα είναι πλέον βελτιωμένο. Δεν θα έχει σχέση με το γήινο σώμα του. Δεν θα έχει τις ανάγκες αυτές, όπως ξέρουμε, του γάμου, του ύπνου, της τροφής, της κουράσεως και δεν θα υπάρχουν τα πάθη αυτά στον άνθρωπο, παρά μόνο θα ντυθεί την αυθαρσία. Άλλοι βέβαια θα ντυθούν την αυθαρσία για το κακό τους, διότι θα πάνε να κολλαστούν και άλλοι θα ντυθούν την αυθαρσία για να πάνε στο νυμφείο, δηλαδή στους γάμους, στην ουράνιο βασιλεία. Ο Θωμάς έβαλε τα χέρια του στις πληγές σε αληθινό ψηλαφυτό σώμα. Έτσι θα είναι και το δικό μας σώμα. Οι πατέρες ακόμα λένε το σώμα των δικαίων θα είναι εκτός των άλλων λαμπερό όπως ο ήλιος,
των δε αδίκων κολλασμένων βορβορώδες, άσχημο και κατάμαυρο. Αυτό τα λέει σε μια καταπληκτική εικόνα που παρουσιάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης όταν μιλάει στο κεφάλαιό του περί της Αναστάσεως των σωμάτων. Καλό είναι να βρίσκουμε τους πατέρες και να διαβάζουμε τα εδάφια. Να δούμε πώς θα είναι τα σώματα των δικαίων και τα σώματα των αδίκων. Θα έχουν μια τεράστια διαφορά. Αλλά και σώμα δικαίου από δικαίου θα έχει διαφορετική λάμψη. Αστέρας από αστέρος διαφέρει κατά την λάμψη. Έτσι και τα σώματα των αναστημένων δικαίων. Και ας πάρουμε μία ακόμα ερώτηση, την 213. Λέτε πως ο χριστιανισμός είναι χαρά. Αλλά σε ένα τέτοιο κόσμο που ζούμε μπορεί κανείς να χαίρεται. Ναι. Η απάντηση είναι ότι σίγουρα ζούμε σε δύσκολους καιρούς και θλιβερούς και χαλεπούς, δηλαδή επικίνδυνους καιρούς, μπορεί κανείς να χάσει την ψυχή του και δύσκολα οι άνθρωποι συνεργάζονται και συμβιούν σε αυτόν τον καιρό. Ο αληθινός όμως, ο πραγματικός, πιστός χριστιανός, έχει μια χαρά εσωτερική, έχει την εσωτερική χαρά, αυτή που εκδηλώνεται εξωτερικά με καλή διάθεση και με φωτεινό πρόσωπο, είναι πρόσχαρος δηλαδή, δεν είναι κατηφής, δεν είναι απότομος, δεν έχει τα συστατικά, τα στοιχεία των ανθρώπων του κόσμου. Αλλά έχει μια διαφορά. Αγαπά τους ανθρώπους και αυτό φαίνεται σε όλο το παρουσιαστικό του και στους τρόπους του. Είναι ευγενής, είναι πρόσχαρος, είναι φιλικός, είναι αδελφικός. Και αυτό ακριβώς ξεχωρίζει, πρέπει να ξεχωρίζει έναν χριστιανό πραγματικό από τους άλλους. Δεν είναι μουτρωμένος, κατηφής, απρόσιτος, απλησίαστος, επιθετικός. Αυτά δεν μπορεί να είναι στοιχεία ενός χριστιανού ανθρώπου. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις, μερικοί άνθρωποι έχουν και ψυχολογικά προβλήματα, αλλά πιστεύουν. Και αυτό συμβαίνει στην εποχή μας. Πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί και αυτοί άνθρωποι είναι και θέλουν να σωθούν, πιστεύουν στο Θεό, αλλά εκ παραλλήλου έχουν κάποια ψυχικά τραύματα, τα οποία δεν μπορούν εύκολα να τα επουλώσουν και έτσι η συμπεριφορά τους είναι λίγο διαφορετική. Πάντως, κατά βάση ο χριστιανός είναι άνθρωπος της χαράς και του φωτός. Αυτό είναι το μυστικό. Είναι μια χαρά που δεν μπορεί εύκολα να την έχει ο κόσμος, γιατί δεν εξαρτάται από τον κόσμο, είναι η χαρά της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Βεβαίως, όπως είπαμε, είναι άνθρωπος ο χριστιανός και αντιμετωπίζει χίλια προβλήματα και χίλιες δυσκολίες σε αυτή τη ζωή. Πρέπει όμως να προσπαθεί να είναι ευχάριστος, όπως μας παρακινεί και ο Απόστολος Παύλος, ευχάριστοι γίνεστε. Μερικές φορές χρειάζεται και ηρωισμός για να δημιουργήσουμε γύρω μας μια καλή ατμόσφαιρα, ευχάριστη, πνευματική, να ξεπεράσουμε το προσωπικό μας πρόβλημα χάρη των άλλων, των αδελφών μας και να τους χαμογελάσουμε πρόσωπο ευχάριστο. Και αυτό γίνεται όταν η καρδιά αναζωογονείται από την πίστη στο Θεό. Δηλαδή μας δίνει ο Ιησούς Χριστός τη δύναμη να συμπεριφερόμεθα σαν άνθρωποι του φωτός και να έχουμε και λόγο μεστό και αλατισμένο. Αυτά λοιπόν ήταν για σήμερα οι απαντήσεις στις ερωτήσεις των φίλων. Βεβαίως υπάρχουν και καλύτερες, ευστοχότερες απαντήσεις, αλλά με τη δύναμη του Θεού αυτές μπορέσαμε εμείς να δώσουμε μέσα στα πλαίσια μιας ματιάς σε αυτές τις ερωτήσεις, πάντα με το ορθόδοξο πρίσμα. Μέσα, κοιταγμένες, μέσα από την ορθόδοξη δική μας πηγή, από τους πατέρες της Εκκλησίας και από όλα αυτά τα οποία συνιστούν την ορθόδοξη πνευματικότητα. Και ας πάμε τώρα, αγαπητοί φίλοι, στο κεφάλαιο το 8ο, που έχουμε στις πράξεις των Αποστόλων το διωγμό της Εκκλησίας, το διάκονο Φίλιππο να κηρύττει στη Σαμάρια, το Σίμωνα το Μάγο, τον Απόστολο Πέτρο και Ιωάννη στη Σαμάρια. Θα δούμε ότι γίνεται ένας διωγμός εναντίον των πιστών. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, όταν συνέβησαν τα προηγούμενα γεγονότα, δηλαδή λιθοβόλησαν τον Στέφανο, τότε στα Ιεροσόλυμα έγινε μεγάλη αναταραχή.
πολλοί φοβήθηκαν ότι πρόκειται να γίνει διωγμός και έγινε πραγματικά ένα είδος διωγμού τότε. Τότε κάποιοι αδελφοί χριστιανοί ενταφίασαν τον Στέφανο και έκαναν θρήνο για τον Στέφανο, για το χαμό του Στεφάνου. Αντιθέτως όμως ο Σαύλος δημιούργη φθορά στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων. Ο Σαύλος, όπως είπαμε, είναι ο Παύλος. Είναι διώκτης. Εκείνη τη φορά εμφανίζεται σαν διώκτης των χριστιανών ο Παύλος. Και παρέδωσε αρκετούς με το πρόσχημα ότι είναι επαναστάτες εναντίον της θρησκείας του και κατάφερε να φυλακίσει κάποιους ανθρώπους στα Ιεροσόλυμα. Τότε πολλοί έφυγαν από τους πιστούς χριστιανούς και περιόδευσαν στα χωριά γύρω-γύρω και ο διάκονος Φίλιππος, αφού κατέβηκε από τα Ιεροσόλυμα, στη Σαμάρια πήγε ο διάκονος Φίλιππος και άρχισε να κηρύττει εκεί. Γιατί, όπως είπαμε, υπήρχε πρόβλημα στην Ιερουσαλήμ. Τα πλήθη, λοιπόν, άκουγαν τον Φίλιππο, τον διάκονο, τον Απόστολο Φίλιππο. Ναι, το διάκονο Φίλιππο να κηρύττει στη Σαμάρια και πίστευαν, γιατί έκανε και θαύματα πολλά ο Φίλιππος, γιατί καταλάβαιναν με τα θαύματα και όλα αυτά ότι το κήρυγμα του Φιλίππου ήταν από το Θεό. Δεν ήταν απλώς έτσι ένα κοινό κήρυγμα, αλλά θαυματουργό κήρυγμα. Και οι δαιμονισμένοι τους οποίους έφεραν κοντά στον Φίλιππο θεραπεύονταν με κραυγές μεγάλες, φωνάζοντας, έφευγε ο δαίμονας από μέσα τους και θεραπεύονταν όπως οι δαιμονισμένοι που θεράπευσε ο Κύριος γινόντουσαν μετά ήπιοι και χαρακτηριστικό των δαιμονισμένων δεν θυμώνται συνήθως τι έχουν κάνει προηγουμένως. Αλλά σε αυτή την πόλη, πριν από τον Φίλιππο τον διάκονο να πάει εκεί, πριν να πάει ο Φίλιππος ο διάκονος, υπήρχε ένας μάγος, ο Σίμων, στη Σαμάρια, ο οποίος είχε καταπλήξει εκεί τους Σαμαρίτες με τα θαύματα, τα ψεύτικα θαύματα του Σατανά που έκανε και ο οποίος έκανε συνεχώς φθορά και προπαγάνδα κατά του χριστιανισμού. Όμως οι περισσότεροι είχαν πιστέψει ότι μέσα στο Σίμωνα έχει ενσαρκωθεί δύναμη του Θεού και πρόσεχαν και σ' όσα έλεγε ο Σίμων, ο μάγος, διότι από πολλά χρόνια πριν είχε αρχίσει τις μαγείες και είχε πάρει πολλούς ανθρώπους στο λαιμό του, θα λέγαμε σύγχρονα, με τις μαγείες αυτές που έκανε στο όνομα του Θεού, ενώ δεν ήταν άνθρωπος του Θεού. Ή μάλλον θεοποιούσε μάλλον τον εαυτό του όπως όλοι οι μάγοι. Όταν κήρυξε λοιπόν ο διάκονος Φίλιππος, πίστεψαν τόσοι πολλοί που και οι μαθητές του Σίμου, αλλά και ο ίδιος ο Σίμων, ο μάγος, πίστευσε, διότι έβλεπε αυτά τα θαύματα και δεν μπορούσε να αρνηθεί αυτά τα θαύματα που έβλεπε μπροστά στα μάτια όλων. Έμεινε και αυτός εκστατικός λοιπόν, ο Σίμων. Όταν άκουσαν όμως οι Απόστολοι, οι οποίοι έμειναν ακόμα στα Ιεροσόλυμα, ότι στη Σαμάρια κηρύττεται ο Λόγος του Θεού, τότε στείλανε προς βοήθεια του διακόνου Φιλίππου τον Ιωάννη και τον Πέτρο. Έστειλαν οι χριστιανοί. Αυτοί λοιπόν, πήγαν στη Σαμάρια και προσευχήθηκαν υπέρ αυτών για να λάβουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και έκαναν προσευχή, διότι δεν είχε μεταδοθεί σε κανένα από αυτούς το Άγιο Πνεύμα, μόνο ήταν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε όλοι μαζί οι Απόστολοι στη Σαμάρια έθεταν τα χέρια τους επάνω στους πιστούς, εκείνους που πίστευαν, στους προσήλυτους, στους νεοφώτιστους, και τους μετέδαν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και όταν ο Σίμων είδε ότι με την επίθεση των χειρών των Αποστόλων επάνω στους πιστούς μεταδίδονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, προσέφερε χρήματα στους Αποστόλους και τους είπε, δώστε την εξουσία και σε μένα, ώστε σε οποιονδήποτε να βάλω πάνω τα χέρια μου να παίρνει αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο Πέτρος όμως του είπε,
να χαθεί το χρήμα σου μαζί με εσένα. Και σου δίνω αυτή την απάντηση, διότι εσύ νόμισες ότι το ανεκτίμητο αυτό δώρο του Θεού αποκτιέται με χρήμα. Έτσι απάντησε ο Πέτρος στο Σίμωνα. Και του πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει για σένα περίπτωση σωτηρίας, ούτε δωρεές θα λάβεις από το Άγιο Πνεύμα, για αυτά τα δώρα που δίνει το Άγιο Πνεύμα, διότι είσαι πονηρός άνθρωπος. Δεν θα έχεις λοιπόν ούτε δικαίωμα στη μετάδοση των χαρισμάτων αυτών, διότι η καρδιά σου δεν είναι ευθεία και ανιδιοτελής προς το Θεό, αλλά είναι καρδιά κακού ανθρώπου. Μετενόησε λοιπόν για αυτό το αμάρτημα που δείχνει τη μεγάλη σου διαστροφή, μετενόησε, γιατί είσαι τόσο διαστραμμένος που αμφιβάλλω αν θα μπορέσεις να μετανοήσεις εκ βάθους καρδίας και να σου συγχωρεθούν αυτές σου οι αμαρτίες. Και έχω αυτές τις αμφιβολίες, συνεχίζει ο Πέτρος, διότι φαίνεσαι ότι είσαι γεμάτος πικρή, χολή και κακία και δηλητηριασμένη καρδιά. Έχεις καρδιά γεμάτη δηλητήριο και έχεις καταστεί εσύ επικίνδυνος και στους άλλους ανθρώπους. Ήταν άνθρωπος του διαβόλου. Είσαι άδικος, δεμένος στην αδικία, του είπε ο Πέτρος. Τότε τρομοκρατήθηκε ο Σίμων, λέει, όπως γράφει το Ευαγγέλιο μας, και τρέμοντας είπε στον Απόστολο Πέτρο, προσευχηθείτε για μένα να μην μου συμβούν κακά και με απορρίψει ο Θεός και μου συμβούν αυτά κακά. Και έτσι λοιπόν, μετά από αυτό το περιστατικό, που τρομοκράτησαν το Σίμωνα τον Πέτρο με αυτά που του είπαν, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ. Και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ιερουσαλήμ, κατά τη διάρκεια δηλαδή καθοδών, κήρυξαν το Ευαγγέλιο σε πορεία χωριά των Σαμαριτών, τα οποία συναντούσαν εις το δρόμο τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλοί άνθρωποι στη Σαμάρια έγιναν χριστιανοί, αλλά ο Σίμων ο μάγος, επειδή είχε πονηρή πρόθεση να πάρει τα χαρίσματα για να τα εκμεταλλεύεται αυτός, να πλουτίσει δηλαδή, να γίνει χριστέμπορος, δεν του εδόθηκε αυτή η χάρη από τον Απόστολο Πέτρο. Και έτσι τώρα περνάμε στον Απόστολο Φίλιππο, ο οποίος πήγε στην Γάζα. Πώς? Ένας άγγελος του μίλησε, του Φίλιππο, και του είπε πήγαινε σε αυτό το δρόμο τον έρημο που πηγαίνει προς τη Γάζα. Και ο Φίλιππος σηκώθηκε, υπάκωσε και πήγε εκεί. Και τότε ένας άνθρωπος Αιθίωπας, την Αιθιοπία, ευνούχος του παλατιού της Αιθιοπίας, της Κανδάκης, όπως λέγεται το μέρος εκεί, ναι, της βασιλής της Αιθιοπίας, ήταν διευθυντής και διαχειριστής των οικονομικών, σαν να λέμε σήμερα ένας είδος υπουργού οικονομικών, ο οποίος όμως ήταν προσήλυτος, δηλαδή πίστευε στον Εβραϊσμό και πήγαινε στην Ιερουσαλήμ να προσκυνήσει το ναό του Σολομώντος. Εκείνη τη στιγμή επέστρεφε και επάνω στην άμαξα που είχε, στα άλογα, στην άμαξα επάνω, διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Τότε ήταν ακριβά τα χειρόγραφα, αλλά αυτός ήταν άρχοντας και έτσι είχε τα χειρόγραφα αυτά και βάδιζε και διάβαζε. Τότε του είπε το Πνεύμα το Άγιο του Φιλίππου, πλησίασε σε αυτόν τον άνθρωπο, στην άμαξα αυτή. Έτρεξε ο Φίλιππος λοιπόν και πήγε κοντά του. Πήγε κοντά του και όταν τον είδε να διαβάζει, του λέει, κατανοείς αυτά που διαβάζεις, αυτά που έχεις μπροστά σου? Και εκείνος του λέει, δεν τα καταλαβαίνω, διότι πώς θα μπορούσα να τα καταλάβω εάν δεν ευρεθεί κάποιος να με οδηγήσει στην κατανόηση των γραφών. Και όταν είδε ότι ο Φίλιππος ήταν διατεθειμένος να τον βοηθήσει σε αυτό το έργο, δηλαδή να κατανοήσει τις γραφές, του έκανε νόημα να ανέβει πάνω στο αμάξι του και να καθίσει μαζί του, δίπλα του, ούτως ώστε να τον βοηθήσει στην κατανόηση των γραφών. Εκείνο το δε το κομμάτι το οποίο είχε μπροστά του ο ευνούχος Κανδάκης, ο αυλικός της Κανδάκης, ο ευνούχος, ο ανώτατος αυτός υπουργός της βασιλής της Αιθιοπίας, είχε ανοιγμένο το βιβλίο μπροστά του και διάβαζε
ένα κομμάτι. Ποιο κομμάτι διάβαζε? Το περιεχόμενο που διάβαζε ήταν: σαν πρόβατο οδηγήθηκε στη σφαγή και σαν αρνείο που παράμενε άφωνο μπρος σε αυτούς που τον κούρευαν, σε αυτόν που τον κουρεύει μάλλον. Έτσι δεν ανοίγει το στόμα του. Αυτά γράφει το κείμενο. Τότε έλαβε δούλου μορφή και υπέβαλε εαυτόν εις ταπείνωση και ερνήθη δικαία κρίση και κατεπάτησε το δίκαιό του. Κατεπάτησαν το δίκαιό του. Παρά τα αυτά όμως δεν εξυφανίστη, ούτε έσβησε το όνομά του. Ποιος μπορεί επαξίως να διηγηθεί περί του πλήθους και της ενδόξου ευγενίας των πνευματικών των απογόνων, διότι εσηκώθη μεν διαβιαίο θανάτου η ζωή του από την γη, ανυψεύθη μετά την ανάστασή του και υπερεύει τους ουρανούς. Έλαβε τότε το λόγο ευνούχος και είπε στον Φίλιππο: σε παρακαλώ, εξήγησέ μου για ποιον, περί ποιου προσώπου ομιλεί εδώ ο προφήτης. Ήταν δύσκολο το κείμενο βέβαια, προ Χριστού ήταν αυτό. Την δε γενεά αυτού τις διηγήσετε ότι έρετε από τις γης η ζωή αυτού. Δηλαδή ότι είναι ένα εξαίρετο πρόσωπο αλλά αδικήθηκε, κάπως έτσι έγραφε το κείμενο. Τότε άνοιξε το στόμα το Φίλιππος και κήρυξε το χαρμόσυνο μήνυμα του Ιησού Χριστού. Για να λυτρωθείς του είπε ότι πρέπει να πιστέψεις τον Ιησού Χριστό και να βαπτιστείς. Καθώς προχωρούσαν λοιπόν, υπήρχε εκεί ένα ριάκι με νερό και ο ίδιος ο ευνούχος ο Τσικανδάκης είπε: να τι με εμποδίζει λοιπόν να βαπτιστώ εδώ? Και ο Φίλιππος του είπε: εφόσον πιστεύεις εις όλα εις όσα σου είπα περί του Ιησού Χριστού, αν πιστεύεις πραγματικά, τότε μπορείς εδώ επί τόπου να σε βαπτίσω, να βαπτιστείς. Τότε γύρισε ο ευνούχος και είπε στον Φίλιππο: πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενανθρωπής σας Θεός. Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ενανθρωπής σας Υιός του Θεού, του είπε ο ευνούχος. Στάθηκαν λοιπόν τότε εκεί, έδωσε διαταγή να σταματήσει άμαξα και κατέβηκαν και οι δύο στην πηγή του νερού και ο Φίλιππος και ο ευνούχος και ο Φίλιππος τον εβάπτισε. Και τότε το πνεύμα του Κυρίου άρπαξε το Φίλιππο υπερφυσικά μετά τη βάπτιση και τον έχασε τα μάτια του ο ευνούχος ως διαθαύματος. Διότι ο Φίλιππος πήγε σε αντίθετη κατεύθυνση, ο δε ευνούχος συνήθισε το ταξίδι του προς την κατεύθυνση προς την Αιθιοπία, από όπου είχε έρθει για να προσκυνήσει. Και τότε ο Φίλιππος συνέχισε την πορεία του και χωρίς να το καταλάβει βρέθηκε στην πόλη Άζωτο, από εκεί που είχε ξεκινήσει δηλαδή. Και συνέχισε το ταξίδι του για τη δουλειά που είχε προοριστεί, δηλαδή να κηρύττει το Ευαγγέλιο στις πόλεις εκείνες, και με αυτόν τον τρόπο κηρύττοντας έφτασε ο Φίλιππος μέχρι την Κεσάρια. Ήταν μια, σε αυτό το κεφάλαιο αγαπητοί φίλοι, στο ΙΤΑ, ήταν μια έτσι απόδειξη της θαυματουργικής δύναμης του Θεού σε πολλούς ανθρώπους, στους Αποστόλους πρώτα που έδιναν τα χαρίσματα, αλλά και σε εκείνους που τα έπαιρναν και γίνονταν αυτά τα θαύματα. Είδε ο ευνούχος τον Φίλιππο να εμφανίζεται ξαφνικά από το πουθενά, να τον κατηχεί, να τον βαπτίζει και τέλος να τον εγκαταλείπει πάλι όπως είχε έρθει ξαφνικά. Αφού του εξήγησε όλες τις λεπτομέρειες ή μάλλον τα μεγάλα της πίστεως και το βασικότερο ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο λυτρωτής και αυτός είναι ο άνθρωπος για τον οποίο ο Ισαΐας έχει μιλήσει στο κεφάλαιο που διάβαζε. Δεν ήταν τυχαίο, όλα αυτά έγιναν με τέτοιο τρόπο, ώστε επίστη ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος όπως φαίνεται ήταν καλό προαίρετος. Και εδώ να πούμε και το άλλο, ότι από τις πρώτες χώρες της Αφρικής που έγιναν χριστιανικές ήταν η Αιθιοπία. Πιθανόν αυτός ο άνθρωπος να πήγε εκεί, το πιο πιθανό είναι, γι' αυτό και έγινε όλο αυτό το θαύμα, και να μετέδωσε στους υπηκόους του το χριστιανικό μήνυμα και να έγινε η πρώτη εκκλησία εκεί, στην Αιθιοπία. Στην Αιθιοπία, η οποία ήταν χριστιανική μέχρι πρότινος, αλλά με τους πολέμους που τις έκαναν, η νέα τάξη πραγμάτων έχει αλλοιώσει κατά πολύ το φρόνημα, έχει βάλει
πολύ μουσουλμανικό στοιχείο μέσα εκεί. Βλέπουμε ότι γίνεται πόλεμος κατά των Ορθοδόξων λαών. Η Αιθιοπία πλήρωσε και τον πόλεμο τότε με τον Μουσολίνη, όπου έγινε αυτή η εσχροτάτη πράξη, δολοφονική ενέργεια των Ιταλών κατά των Αιθιώπων, όπου σκότωναν τους ανθρώπους με όπλο πολυβόλα, ενώ αυτοί πολεμούσαν με τόξα και με ακόντια. Καταλαβαίνετε ποια ανισότητα. Τους θέριζαν στο πεδίο της μάχης κατά εκατοντάδες και χιλιάδες. Οι πολιτισμένοι, τους απολύτιστους. Αυτά συμβαίνουν, αγαπητοί φίλοι, και πρέπει να ξέρουμε ότι πρωτοστάτησε ο παπισμός σε όλες τις επιθέσεις κατά των Ορθοδόξων λαών. Κατά των Ορθοδόξων. Και πρωτοστατεί ακόμα, εξαγοράζοντας συνειδήσεις στους ανθρώπους που υποφέρουν και πεινάνε, είτε μέσω της Ουνίας, μιας ψευδοοργανώσεως ψευδοορθοδόξων παπικών, είτε με χίλιους άλλους τρόπους που μηχανεύεται το Βατικανό για να δημιουργήσει καταστροφή της Ορθοδοξίας. Και σε αυτό συμβάλλουν και οι άλλες δυνάμεις του κόσμου, όπως είναι η νέα τάξη πραγμάτων, αλλά και οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι, οι οποίοι και αυτοί μισούν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Είδαμε λοιπόν στο κεφάλαιο το 8 δύο σημαντικά στοιχεία. Ένα, το κήρυγμα της Βασιλείας του Θεού, του μηνύματος, του καλού μηνύματος, του Ευαγγελίου, στην Σαμάρια, και το Φίλιππο να βαφτίζει τον Αιθίωπα. Τώρα, στην υπόλοιπα λεπτά που μένουν για την εκπομπή μας, θα δούμε τον Παύλο, έναν διώκτη του χριστιανισμού, Σαύλος ονόματι στα εβραϊκά, Παύλος στα ελληνικά και ρωμαϊκά, να επιστρέφει. Πώς να επιστρέφει, θα το δούμε αμέσως. Αυτά λοιπόν συνέβησαν με τον Φίλιππο. Ο Σαύλος, ο Παύλος, ο οποίος ζούσε σε μια φωνική ατμόσφαιρα, εξακολουθούσε να αποπνέει μένη εναντίον των Ορθοδόξων, εναντίον, συγγνώμη, των χριστιανών της εποχής, των πρώτων χριστιανών. Και να εκδηλώνει αισθήματα κακίας και φόνου, απειλής. Πήγε λοιπόν στον αρχιερέα, πήρε εξουσιοδοτικές επιστολές που να τον εξουσιοδοτούν να κάνει αυτός ένα διωγμό κατά των χριστιανών, να μαζέψει δηλαδή τους άνδρες και τις γυναίκες που πίστευαν στον Ιησού και να τους φέρει δεμένους στην Ιερουσαλήμ, να τους φυλακίσει, να τους κακοποιήσει για να σταματήσουν πλέον να μιλούν για αυτό το πρόσωπο, όπως είπαμε, τον Ιησού Χριστό. Και ενώ πήγαινε, συνέβη να πλησιάζει στη Δαμασκό και ξαφνικά είδα από τον ουρανό μια φοβερή λάμψη, ένα φως στον ουρανό της Δαμασκού, μαζί με τους συντρόφους του, με τα σκοινιά και τα ρόπαλα που είχαν και όλα τα άλλα εργαλεία, τις χειροπέδες. Ξαφνικά στο δρόμο τους είδαν αυτό το φοβερό φως. Και όχι μόνο αυτό, αλλά άκουσε και μια φωνή. Όταν έπεσε κάτω από το φοβερό αυτό φως, άκουσε και μια φωνή. «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις». Και τότε είπε ο Σαύλος, «Ποιος είσαι, Κύριε?» Ο δε Κύριος είπε, «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ καταδιώκεις». Δεν κατεδίω και ο Παύλος, βέβαια, τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι γεγονός. Ο Κύριος δεν ήταν στη γη τότε, εκείνο τον καιρό. Κατεδίγει όμως το σώμα του, δηλαδή την εκκλησία του, δηλαδή τους πιστούς του. Και ο Κύριος το προσωποποιείται, το οικειοποιείται αυτό το στοιχείο. Είναι σαν να κυνηγάμε τον Κύριο όταν κυνηγάμε τους πιστούς οπαδούς του Κυρίου. Γι' αυτό είπε, «Γιατί διώκεις εμένα, τον Ιησού Χριστό», προσωπικά το πήρε ο Κύριος. Ενώ ξέρουμε ότι καταδίωκε τους άνδρες και τις γυναίκες που πίστευαν στον Ιησού Χριστό. Να λοιπόν ότι είναι το σώμα του, είναι ο ίδιος ο Χριστός η πιστή. Η Εκκλησία δηλαδή είναι το σώμα του Χριστού. «Δεν ξέρεις», του είπε, «ότι όταν καταδιώκεις τους μαθητάς και τους ακολούθους μου, είναι σαν να διώκεις εμένα τον ίδιο? Εγώ είμαι ο Ιησούς, όν εσύ διώκεις. Αλλά ανάστηθη και εισέλθε στην πόλη και ελαλήσεως σέτε, τι σε δίπιν». Σήκω λοιπόν και πήγαινε στην πόλη τώρα αμέσως και εκεί θα σου πω τι πρόκειται να κάνεις. Θα σου λεχθεί τι θα κάνεις. Και ο Παύλος, τους μεν λόγους της φωνής άκουσε,
το πρόσωπο του Αναστάντος Ιησού είδεν. Ο Παύλος και άκουσε τη φωνή αυτή του Κυρίου, που ήταν σαν βροντί, είπαν οι άλλοι ότι άκουσαν βροντές. Ο Παύλος όμως δεν άκουσε βροντές, αλλά άκουσε κανονική συνομιλία, έγινε συνομιλία, έγινε διάλογος εκεί. Οι άλλοι όμως δεν ακούγαν τίποτα. Ήταν το φως οι άλλοι, δεν τυφλώθηκαν, δεν έπεσαν κατά γης. Ο Παύλος είδε το ίδιο φως, αλλά τυφλώθηκε. Και αυτό ήταν σημάδι για να καταλάβει ότι εδώ έχεις να κάνεις με κάτι που σου ξεπερνάει τις δικές σου δυνάμεις. Θα μείνεις τυφλός τρεις μέρες για να δεις με ποιον τα έχεις βάλει. Στο πετσί του δηλαδή ο Απόστολος Παύλος ένιωσε τη φοβερή δύναμη της όψεως και της φωνής του Ιησού. Έπεσε πανικόβλητος και τυφλός στο έδαφος. Είχε ακούσει όμως ότι του μιλάει ο ίδιος ο Χριστός. Τι έκανε ο Παύλος? Ακολούθησε ακριβώς τις οδηγίες που του δώσε. Οι άντρες που τον συνόδευαν στέκονταν με ανοιχτό στόμα και άφωνοι. Τα είχαν χάσει. Άκουγαν μεν βοή και ήχο φωνής, αλλά δεν ξεχώριζαν λέξεις και δεν έβλεπαν τίποτα. Σηκώθηκε ο Σαύλος επιτέλους από το έδαφος που είχε προλίγου πέσει και παρόλο που τα μάτια του ήταν ανοιχτά, δεν έβλεπε τίποτα. Ένα σκοτάδι έβλεπε ο Παύλος, είχε τυφλωθεί, δεν έβλεπε κανένα. Ζήτησε λοιπόν να τον χειραγωγήσουν, να τον πιάσουν από το χέρι, όπως οι τυφλοί ζητούν βοήθεια από κάποιο χέρι να πιαστούν, να προχωρήσουν γιατί δεν βλέπουν. Και παρέμεινε τρεις μέρες τυφλός, χωρίς να βλέπει διόλου, ούτε έφαγε, ούτε ήπιε τίποτε εκείνες τις μέρες. Αλλά καλό θα είναι να μείνουμε ως εδώ, σε αυτό το σημείο αγαπητοί φίλοι, να μείνουμε σε αυτό το σημείο, εδώ που ο Παύλος έχει τυφλωθεί πλέον και πρόκειται να μπει στη Δαμασκό τρεις μέρες τυφλός. Για να συνεχίσουμε στο επόμενο, για το θέμα του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος είδε τον Κύριο, γιατί μερικοί λένε ότι δεν τον είδε τον Χριστό ο Παύλος. Βλέπουμε, αγαπητοί φίλοι, ότι ο Παύλος είδε τον Χριστό, αλλά με αυτόν τον οδυνηρό πλέον τρόπο, για να θυμάται πάντοτε τη συνάντησή του, το φοβερό εκείνο όραμα που είδε στη Δαμασκό, τον Κύριο να λάμπει περισσότερο από τον ήλιο, να του μιλάει με φωνή βροντής και να του λέει, όπως έχουμε και σε άλλη διήγηση του Παύλου, ότι είναι σκληρό να χτυπάς στα καρφιά, να λακτίζεις, να κλωτσάς, δηλαδή τις πρόκες, τα δυνατά καρφιά. Δεν μπορεί να τα κλωτσίσει ο άνθρωπος, θα σπάσει τα πόδια του, θα τα τρυπήσει τα πόδια του. Αυτό το είπε σε δεδομένη άλλη περίπτωση, συνεχίζοντας εκείνο το διάλογο που είδαμε τώρα στη Δαμασκό. Ο Παύλος κατάλαβε με ποιον είχε πλέον να κάνει. Θα δούμε στο επόμενο ότι ειδοποιείται κάποιος άνθρωπος στη Δαμασκό να πάει να μιλήσει στον Παύλο και να του ανοίξει τα μάτια μετά από τρεις μέρες που ο Παύλος δεν έφαγε και δεν ήπιε τίποτα. Έμεινε στο σκοτάδι προσευχόμενος. Έμεινε ίσως μέσα του, μέσα στο πεδίο, το οπτικό πεδίο της ψυχής του, το πρόσωπο, το φωτεινό του Ιησού Χριστού τρεις μέρες. Έβλεπε συνεχώς τρεις μέρες αυτό το φωτεινό πρόσωπο, ενώ έξω τα μάτια του είχαν τυφλωθεί, δεν έβλεπε τους ανθρώπους, δεν έβλεπε να περπατήσει. Έκατσε μόνος του σε ένα δωμάτιο τρεις μέρες, προσευχόμενος και περιμένοντας να δει τι θα απογίνει, διότι τώρα πλέον είχε συνδεθεί κατά κάποιο τρόπο με τον Ιησού Χριστό. Του είπε ο Χριστός, θα σου πω τι θα γίνει παρακάτω. Εγώ θα αναλάβω δηλαδή με λίγα λόγια από εδώ και πέρα την πορεία της ζωής σου. Πολλοί μελετητές του φαινομένου αυτού του Αποστόλου Παύλου, γιατί ήταν ένα φαινόμενο ο Απόστολος Παύλος, λένε ότι ο Κύριος είχε δει ότι ο Απόστολος Παύλος μέσα του δεν ήταν άνθρωπος πονηρός, δεν ήταν άνθρωπος ιδιωτελής. Δεν κυνηγούσε τους χριστιανούς για να πάρει κάποιο αξίωμα, για να γίνει έτσι ευχάριστος,
αλλά τον πονούσε αυτό, νόμιζε ότι είναι πραγματική αίρεση ο χριστιανισμός. Είχε την εντύπωση, αγαπητοί φίλοι και αδερφοί, ότι κάνει το χρέος του απέναντι στο Θεό. Νόμιζε ότι υπηρετεί τη Θεία Πρόνοια. Ότι αυτό που κάνει ο διωγμός των χριστιανών έπρεπε να γίνει. Δεν ήξερε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν Άγιοι, ήταν εκ Θεού. Δεν ήξερε ότι οι Απόστολοι ήταν μαθητές του Χριστού και ο Χριστός ήταν Υιός του Θεού και Θεός. Όλα αυτά ο Παύλος δεν τα πίστευε, τα αγνοούσε. Και όπως θα πει ο Κύριος αργότερα, το Πνεύμα του Άγιο μάλλον στον Ανανία, ο οποίος του άνοιξε τα μάτια τελικά, θα το δούμε πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά, να ζούμε, θα το δούμε στην επόμενη μας συνάντηση, αγαπητοί φίλοι. Ο Ανανίας είχε κάποιες αντιρρήσεις όταν του είπε πήγαινε συνάντησε τον Παύλο που μένει στο σπίτι του Σίμωνος του Βρυσοδέψου. Είχε αντιρρήσεις. Γιατί είχε αντιρρήσεις? Διότι ήξερε ότι αυτός είναι λύκος άρπαγας, διασκόρπιζε τα πρόβατα του Χριστού, έκανε διωγμό στην Εκκλησία του Χριστού, στην πρώτη χριστιανική Εκκλησία. Και λέει, κύριε, σε αυτόν θα πάω, αυτός είναι ο υπαριθμόν ένας εχθρός μας. Και του λέει, Ανανία, πήγαινε, διότι ο Παύλος είναι σκεύος εκλογής δικής μου, εκλεκτόν σκεύος δικό μου. Ήταν άνθρωπος εκλεκτός λοιπόν, μόνο που δεν γνώριζε τον Ιησού Χριστό. Όταν τον έμαθε, κατάλαβε ότι εκεί ήταν η πραγματική ζωή, εκεί είναι το φως, εκεί είναι η δύναμη του κόσμου, εκεί είναι ο άξονας της ζωής. Αυτό λοιπόν είναι και το μήνυμα της σημερινής μας εκπομπής, να στραφούμε όλοι προς τον Κύριο, τον άξονα της ζωής μας, γιατί ο Κύριος είναι το φως της αλήθειας του κόσμου. Και δυστυχώς η εποχή μας ζει μακριά από αυτό το φως. Ζει στο σκοτάδι, ζει το προ-Χριστού ακόμα. Και ο Παύλος με οδυνηρό τρόπο ένιωσε αυτό το συναίσθημα της τυφλώσεως, αλλά κατάλαβε ότι είναι και ευεργεσία εκ μέρους του Θεού. Αυτή η δοκιμασία λοιπόν ήταν και ευεργεσία, διότι ο Θεός τον διάλεξε να τον κάνει εκλεκτό του Απόστολο, κορυφαίο των Αποστόλων. Έγραψε τις σπουδαιότερες επιστολές, έκανε τρεις μεγάλες περιοδίες, έφτασε μέχρι τη Ρώμη, διέδωσε τον χριστιανισμό στην Ελλάδα, στα παράλια της Μικράς Ασίας, στον ελλαδικό χώρο το δικό μας τώρα και στη Ρώμη. Και σε πολλές άλλες κατατόπους εκκλησίες ο Απόστολος Παύλος δίδαξε τον χριστιανισμό και έκανε τις πρώτες εκκλησίες. Πολλοί τον λένε ο ένας μετά τον έναν, δηλαδή μετά τον Ιησού Χριστό, ο σπουδαιότερος είναι ο Παύλος. Η Εκκλησία μας τον έχει ίσο μαζί με τον Απόστολο Πέτρο. Οι δύο κορυφαίοι Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Παύλος, και γι' αυτό τους γιορτάζουμε και μαζί. Είναι οι πρωτοαπόστολοι, οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι. Στην επόμενη λοιπόν συνάντηση θα επανέλθουμε στο θέμα του Παύλου, να δούμε τι συνέχεια είχε αυτό, πώς ο Απόστολος Παύλος βαπτίστηκε, πώς άρχισε να επικοινωνεί με τον Κύριο και να παίρνει εντολές και πώς άρχισε να διδάσκει τις συναγωγές, τους Ιουδαίους στην αρχή. Και όταν είδε και απόειδε ότι οι Ιουδαίοι δεν τον ήθελαν πια και του έκαναν διωγμό, πήγαν να τον σκοτώσουν, και στη Δαμασκό και σε άλλα μέρη, τον κατέβαζαν με ζεμπίλια και καλάθια από τα τείχη νύχτα οι μαθητές για να μην τον σκοτώσουν, από τις συνωμοσίες που έκαναν αντίον του οι συμπατριώτες του Εβραίοι. Τότε αγανακτισμένος ο Απόστολος Παύλος εστράφη και τους είπε ότι αφού δεν θέλετε εσείς το κήρυγμα αυτό του Ιησού Χριστού, θα το ακούσουν οι εθνικοί, δηλαδή οι Έλληνες και όλες οι άλλες φυλές. Και έτσι ο Παύλος εστράφηκε στα έθνη, κατ' εντολή του Κυρίου βέβαια, και έγινε ο Μέγας Απόστολος των Εθνών, των Εθνικών. Στον Απόστολο Παύλο χρωστάμε και εμείς τη γνώση του χριστιανισμού, και στον Απόστολο Ανδρέα βέβαια,
και σε άλλους Αποστόλους οι οποίοι δίδαξαν τους Έλληνες στις πόλεις τις ελληνικές, αλλά στον χώρο το δικό μας έχουμε τον Απόστολο Παύλο και τον Απόστολο Ανδρέα, σαν τους κορυφαίους Αποστόλους που ήρθαν εδώ για να μας ανοίξουν τα μάτια, να μας κάνουν χριστιανούς, να σωθούμε, να σώσουμε την ψυχή μας. Οι Έλληνες, ο ευφυέστερος λαός του κόσμου, εδέχτηκε τον Απόστολο Παύλο. Όχι με βία, όχι με κανόνια όπως το Ισλάμ, όχι με μαχαίρια όπως το Ισλάμ, όχι με βία, ούτε με δολοπλοκίες, αλλά με την ελεύθερη συνείδησή του. Ο σοφότερος λαός της ανθρωπότητας, δύο είναι μεγάλοι λαοί, ο Ιουδαϊκός και ο Ελληνικός, ο σοφότερος λαός της ανθρωπότητας, ο ελληνικός λαός, δέχεται το μήνυμα του Ιησού Χριστού και γίνεται ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, ο οποίος είναι ο ανώτερος πολιτισμός όλων των άλλων επιγείς πολιτισμών. Σε αυτόν τον ελληνοορθοδοξό πολιτισμό χρωστάει και η Ευρώπη την ύπαρξή της, αλλά και όλος ο κόσμος σήμερα. Διότι αν δεν υπήρχε ο χριστιανισμός, δεν θα υπήρχαν όλες αυτές οι ευνοϊκές για την ανθρωπότητα ρυθμίσεις, η απαλλαγή από τη δουλεία, η ανεξιθρησκεία και όλα αυτά. Χρωστάμε λοιπόν πολλά στον Απόστολο Παύλο, στον Κύριό μας πρώτα, αλλά και στον Απόστολο Παύλο χρωστάμε τη διδασκαλία και τη διάδοση του χριστιανικού πνεύματος. Αυτός μας βάφτισε, αυτός έκανε τις πρώτες εκκλησίες και τους επισκόπους. Αλλά εδώ σας κουράσαμε, αγαπητοί φίλοι, σήμερα. Ζητούμε συγγνώμη, αλλά ευελπιστούμε ότι κάτι μένει πάντοτε από μια τέτοια εκπομπή και κάποιο μήνυμα περνάει στους ακροατές μας, οι οποίοι μας περιβάλλουν με την αγάπη τους, μας στέλνουν τις ερωτήσεις τους και τους ευχαριστούμε γι' αυτό πολύ. Ο Κύριος λοιπόν να είναι μαζί μας, με όλους εμάς, μέχρι την επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε εν Κύριο.